Βάρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη γιορτή της οικογένειας. Στα πλαίσια των υπολογιστικών εκδόσεων του συλλόγου μας, καθιερώνουμε από φέτος τη γιορτή της οικογένειας. Η γιορτή έχει διάρκεια 2 ημερών. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της γιορτής. Χθες το βράδυ είχε τρομερή ευκαιρία και όπως βλέπετε και απόψε, το ίδιο. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι και ο καζανάρης της βραδιάς, ο κύριος Γιώργος ο Σκυναράκης. Καλώς ορίστε. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Ο οποίος θα μας εξηγήσει τον παραδοσιακό τρόπο που βγαίνει η τσιχουδιά στα χωριά μας. Ναι. Κύριε Γιώργο, θα θέλαμε να μας πείτε ποια διαδικασία ακολουθείτε ήσαμε να στάξει το απόσταγμα της τσιχουδιάς. Εδώ στο... Πρώτα, πρέπει το σταφύλι να είναι ζυνωμένο, να έχει ζάχαρο, γιατί άμα δεν έχει ζάχαρο η τσιχουδιά είναι μηδέν. Επομένως, το σταφύλι είναι ζαχαριασμένο, πατούμε, βγάζουμε το μούστο, αυτό που μένει λέει τεστράφυλλο, και το αφήνουμε να βράσει και το βάνουμε σε δοχεία. Αφού θα βράσει δυνατά, πρέπει να το πιέσουμε, να το δώσουμε να σφίξει και να πάρει σπίρτο. Αφού λοιπόν θα βράσει, θα το πετρώσουμε μετά 20 μέρες, μετά 18, μέσα στο δοχείο. Ανάλογα τον άνθρωπο, αν είναι μερακής, να το δέσει με ένα υλοσακούλες που υπάρχουν σήμερα. Αλλιώς εγώ που κάνω τώρα 25 χρόνια τον καζανάρι, δεν υπήρχαν νάιλα και είχα φθάρια και είπα να τα στράφυλα μέσα, αφού που θα αποβράσουνε, είπαν από πάνω άμμο. Πέτρωνα και είπαν άμμο και μετά μια μπλάκα, πέτρινη και ποτέ δεν επέταξα ένα τζαμπί σταφύλι. Από εκεί και πέρα. Ναι, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αφού το σταφύλι θα βράσει και είναι έτοιμο για να το βάλουμε στη τσιχουδιά, να το βάλουμε στη τσιχουδιά που λέμε, θα πάμε πρώτα να το καθαρίσουμε αν έχει τίποτα μορφή από αέρα, ή αν είναι η κρυζιά σπασμένη, δεν ξέρω να μπαίνει μέσα αέρα. Και το βγάλουμε στο καζάνι. Αυτή γίνεται η αγνή απόσταξη. Πρέπει να πάρει από 70 βαθμούς και πάνω για να σήξει να τρέχει η τσιχουδιά. Υπάρχει το γράδο που το λέμε εμείς και μετρούμε την τσιχουδιά από πόσο τρέχει και πόσο πρέπει να τη σταματήσουμε. Αυτή είναι η αγνή που δεν υπάρχει νοθεία. Εξετάξα να τα σταματήσουμε βέβαια, αλλά δεν τα καταφέραν, γιατί είμαι στο Δευτέρι ο Βενιζέλος, είδα και αυτό και στην Κρήτη και το έχουμε σαν προνόμιο. Σαν προνόμιο, μάλιστα, προνόμιο. Και πρώτα υπήρχαν και τώρα στην Αγία Βαρβάρα που θέλει και ο κύριος πρόεδρος ο Καρακοσταντάκης και κάνει την εκδήλωση και τον ευχαριστεί ιδιαίτερο σε όλο το χωριό. Ναι, τον ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερος. Και μας προτιμήσανε και ξένοι και από έχουν μεγάλη περιέργεια πως βγαίνει η σκουδιά. Βέβαια. Είχατε χθες το βράδυ και συμμετοχή ξένοι. Είχαμε χθες το βράδυ από την Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω από πού και από πού ήταν ερχομένοι και είδανε τώρα. Η σκουδιά αυτή που βγάζετε εδώ, ναι, κύριε Γιώργο, πόσο υπάρχει. Η σκουδιά μας αρχίσε χθες το βράδυ από 32 βαθμούς. Την εκόβαμε 19 βαθμούς και 18 και ύπνε όλο το συγκρότημα του στην Ήπεθρο. Βέβαια. Πρέπει να βαράει. Όχι, αυτή δεν βαράει. Όταν δεν έχει νοθεία δεν βαράει. Γιατί είναι αγνή. Είναι καθαρή απόσταξη. Καθαρή απόσταξη. Άμα τη βαπτίσουν πλέον σχοριάτικο, τότε είναι από τις πιάνει πονοκίνη. Τι εννοείται να τους βαπτίσουν. Έτσι βάνουν άλλα μέσα συστατικά. Τινοθεύουν. Αυτό εννοείται να τη βαπτίσουν. Ναι, αυτή λέει το βάπτισμα, τη λέμε εμείς καλονάτε. Λοιπόν, αυτά είναι. Βάνομαι βέβαια τη φωτιά σιγά σιγά, γιατί άμα έχει όσο έχει άμα υπάρχει και ζουμί στο στράφυλλο μέσα, είναι η τσιχουδιά πιο καλύτερη. Γιατί αλλιώς αμέσως κατεβαίνει η βαθμή και δεν έχει ποσότητα να σου δώσει. Αυτά είναι τα τσίκουδα. Αυτό είναι τώρα βέβαια. Γράδο, παίρνουμε το γράδο. Κάντε ένα γραδάρισμα να το δούμε. Βέντε στη μέση. Εντάξει.
Δώσε μου. Πάμε, δώσε μου πρώτα. Αφού με πάει. Αυτό είναι το αγνό απόσταγμα. Και το... Πόσο βαθμό τώρα, πόσο βαθμό είναι. Εδώ είναι 19. 19 βαθμό. Ναι. Και αυτά έχουν ενωθεί. Πρέπει να το πάρεις από φαρμακείο. Μάλιστα. Άμα δεν το πάρεις από φαρμακείο και πάρεις από καροτσάκια που πουλούν τα μέτρα και ξεγανώνει αμέσως, δεν λέει τίποτα. Από φαρμακείο υπάρχει και είναι κανονισμένο το βάρος του υδράλου που είσαι μέσα και είναι ατόπιο. Γραδάρι δηλαδή. Γραδάρι, μάλιστα. Αληθινά. Αληθινά. Λοιπόν. Εδώ μέσα πρέπει πάντοτε να είναι κρύο νερό από τη μέση και κάτω. Μάλιστα. Από τη μέση και πάνω, όταν μπαίνει το νερό, αμέσως συγκροποιεί το αθμός και μπαίνει στον πρώτο. Γιατί είναι και αυτά λέγονται λαμπίτς, είναι άλλα με τόξα και λέγονται με σερβετίνες. Αλλά και αυτό είναι ωραίο καζάνι, δεν υπάρχει μάλιστα θέμα. Ναι. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο πρώτο, αμέσως στην πρώτη βαθμίδα, ο αθμός συγκροποιείται και κατεβαίνει κάτω σιγά σιγά. Βάλε ένα δύο ποτηράκια να πούμε σε υγεία μας. Υγεία, αν άρχισε την ευξή μου, έχω και εγώ το φακό μου. Κυρίες και κύριοι, στην γεια σας, καλή διασκέδαση στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και την κύριη Κρήτη που ήρθε να μας χαιρετήσει όλους και να δείξει η κάμερα και τα αίθουσα της Αγίας Βαρβάρας. Και 25 χρόνια. Χρόνια 24 κάνω τον καζανάρι. Ποτέ δεν ευχαριστήθηκα να πάρω τέτοια χάρη. Εις του σχολείου, το καζάνι το χτίσα στην αυλή του σχολείου. Να κάνουμε εορτή Τσικουδιάς 6-7 Ιουλίου.